Είναι απαράδεκτη η πολιτική να γίνονται μαστογραφίες αναδιετία, όπως και το τεστ Παπα-Νικολάου. Διακυβεύονται ζωές γυναικών. Δεν είναι θέμα οικονομικής πτυχής η υγεία μας. Και πρέπει να πούμε το εξής. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της δεδομένα. Η γυναίκα του Καναδά έχει άλλα στατιστικά δεδομένα από τη γυναίκα της Κύπρου. Έχει κάνει το Υπουργείο μελέτες που να δείχνουν οι γυναίκες της Κύπρου σε ποια συχνότητα και πόσο αναγκαία είναι αυτή η μαστογραφία να γίνεται αναέτος ή αναδιετία. Πρέπει να σας πούμε ότι το όριο ηλικίας έχει κατέβει κατά πολύ. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται καρκίνος του μαστού σε γυναίκες ηλικίας από 30 μέχρι 40 ετών. Συνεπώς, δεν μπορεί ελαφρά την καρδία να παίρνουμε μία απόφαση και να μην βλέπουμε τις συνέπειες αυτής της απόφασης που αφορούν την υγεία της γυναίκας.